Αδαμαντία Λιόλου, σε ζωντανή σύνδεση με το Τελαβίβ και μια τελευταία εξέλιξη, Αδαμαντία. Οι επικεφαλείς Νίκο της Ινμπετ και της Μοσάντ των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ έχουν αναχωρήσει ήδη από το Ισραήλ και μετακινούνται προς το Κάιρο έτσι ώστε να συζητήσουν με τους Αιγύπτιους αξιωματούχους εκεί κυρίως το θέμα του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας, της διάβασης εκείνης που συνδέει ουσιαστικά τη Ράφα, το νοτιότερο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με την Αίγυπτο. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η πρόταση των Ισραηλινών περιλαμβάνει να κατασκευαστούν ουσιαστικά 8 πύργοι παρατήρησης στο συγκεκριμένο σημείο με την παρουσία των στρατιωτών του Ισραήλ. Από την άλλη πλευρά, στις διαπραγματεύσεις και τις συνομιλίες που έγιναν με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι Αμερικάνοι είναι αυτοί που θέτουν τους δύο πύργους παρατήρησης, ενώ οι Αιγύπτιοι δεν αποδέχονται καμία από τις δύο προτάσεις, με αξιωματούχους μάλιστα να λένε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα είναι αυτό που και καθυστερεί τις συνομιλίες για την κατάβαση του πυρός και για την επιστροφή των ομήρων. Καθώς οι Αιγύπτιοι ισχυρίζονται ότι εάν σε ένα πρώτο στάδιο υποχωρήσουν κάποια Ισραηλινά στρατεύματα από το συγκεκριμένο πέρασμα, στη συνέχεια δεν θα επιστρέψουν ποτέ και στα επόμενα στάδια της συμφωνίας. Να πούμε...